Πολύ βεβαρημένο το πρόβλημά σας, κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα, όχι το πρόβλημα. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, έχετε πρόβλημα λόγω βεβαρημένου προγράμματος, αυτό εννοώ. Ναι. Δηλαδή, εκεί που δεν χτυπούσε το τηλέφωνο, τώρα το κατεβάζετε κιόλας. Ναι. Αυτό... Δεν το κατεβάζουμε, αλλά... Εντάξει, λέω τώρα. Αστειεύομαι, θέλοντας να πω το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται. Προς τι λοιπόν όλο αυτό το ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε? Προφανώς γιατί ο κόσμος εγκρίνει αυτό που λέμε η Ένωση Κεντρών, δηλαδή ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο ευρώ και στην Ευρώπη και να καθαριστεί από τις παθογένειες που έχει, δηλαδή τις πολυθεσίες, τις αργομιστίες, τις διπλές τριπλές συντάξεις, όλα αυτά τα έσχη, τις πρόωρες συντάξεις. Έχετε εννέα σημεία. Πολλά ζητήματα τα οποία γονατίζουν τη χώρα και δεν την αφήνουν να προχωρήσει. Έχετε εννέα σημεία στα οποία στέκεστε όσον αφορά την λεγόμενη συγκυβέρνηση. Το καθοριστικότερο σημείο και αυτό που έχει πρωτεύουσα σημασία για εσάς, ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε? Το οικονομικό, όλα αυτά, γιατί όταν έχουμε, σας λέω, 330.000 τριπλές συντάξεις. Μπράβο. Παγκοσμίως δεν συναντάτε τέτοιο φαινόμενο. Εδώ όμως είμαστε φαινόμενο. Έχουμε 400.000 συνταξιούχους που και τι λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη, εργάζονται, τα παίρνε μαύρα ως επί των πλήστων και χρόνος στερούν τη θέση από ένα άνεργο που περιμένει. Άρα τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, έτσι πάει η χώρα. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να φτιαχτούν. Όλοι έχουν δικαιώματα σε αυτή τη ζωή να ζήσουν και όχι όσοι πρόλαβαν ή όσοι είναι φίλοι του Μητσοτάκη ή του Τσίπρα. Μα έτσι γίνεται δηλαδή. Αυτά καλά, πάμε να δει. Τώρα με τον Τσίπρα γιατί τα βάζετε? Ούτε 7 μήνες έκανε ο άνθρωπος, τι πρόλαβε δεν δηλαδή. Δεν είναι έτσι, μα δεν είναι μόνο. Τι? Ο Τσίπρας είναι το Πασόκ, έχει πάει εκεί. Ναι. Έχει πάει Κατσέλη που ήταν υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου, έχει πάει ο Ρουμπάτης που ήταν του Κοσκοτά εκδότης. Ναι, ναι. Η Σακοράφα, ο Κουρουμπλής που έκανε τα μεγαλύτερα ρουσφέτια στην Ετωλοκαρνανία, πήγαινε να ρωτήσετε. Τους έχετε φακελωμένους, βλέπω όλους, τους έχετε φακελωμένους. Το Πασόκ έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι καινούριο κόμμα. Τι καινούριο κόμμα, έτσι είναι καινούριο κόμμα. Όταν έχει όλα τα στελέχη του, πάνω από 70 τέος βουλευτές και του Πασόκ έχει. Τώρα... Είναι αυτό το καινούριο κόμμα. Δηλαδή... Είναι αστεία πράγμα. Και σε μένα θελήσανε στην Ένωση Κεντρών να βγουν βουλευτές και υπουργοί του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ γιατί δεν τους έβαλα? Γιατί τους βάλατε? Γιατί ήθελα δηλαδή... να υπάρχει μια καθαρότητα στους συνδυασμούς. Δεν ήθελα υλικά κατεδαφίσεως. Αυτοί όλοι είναι υλικά κατεδαφίσεως. Πώς θα πρεσβεύω το νέο με παλιά υλικά? Πώς? Εδώ τώρα, επειδή και θα ήθελα λιγάκι να σας το ρωτήσω, να μείνουμε λιγάκι, δεν το γνώριζα, βλέπω εδώ πέρα από τα μηνύματα των φίλων. Λέει, εντάξει μας τα λέει ο κύριος Λεβέντης, αλλά από ό,τι βλέπουμε λέει εδώ, και στην Καβάλα και στα Γρεβενά και στην Αλφα Αθηνών και στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας, είναι όλοι οι συγγενείς του. Αυτά είναι ανοησίες. Όχι. Αυτά είναι, τα γράψαν οι διάφοροι. Δηλαδή η σύζυγό σας, ξέρω εγώ, η αδερφή σας κτλ. Είναι σε μία εκλόγη μεστές. Έχω 4 συγγενήσεις στα 390 άτομα. Ναι. 4 συγγενήσεις οι οποίοι είναι σε μία εκλόγη μεστές. Mm-hmm. Καταλάβατε, τα είπε η Φιπηλή αυτά χθες και βγήκα και τα διέψευσα. Είναι σε μία εκλόγη μεστές. Ας κοιτάξουν τους Καραμαλίδες, τους Παπανδρέδες και τους άλλους που είναι 100 χρόνια από εγγόνια σε παιδιά και από παιδιά σε δυσέγγωνα που πάνε ισόλυτο το βασίλειο. Στην Ένωση Κεντρών βρήκανε τους συγγενείς. Οι εκτιμήσεις λένε... Πώς? Οι εκτιμήσεις λένε, κύριε Πρόεδρε, το αντιπαρέρχομαι τώρα. Αυτά είναι οι κακίες, οι γνωστές κακίες. Αντί να κοιτάνε τη βρώμα του σπιτιού τους, βλέπουν του απέναντι τη βρώμα. Ή μάλλον
βλέπουν σαν βρώμα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, αυτούς τους συγγενείς σας τους βάλατε για να συμπληρώσετε, για να κλείσετε ψηφοδέλτιο. Τους βάλατε... Όχι για να κλείσετε. Σε μη εκλογικέ θέσει είναι στελέχη του κόμματος εδώ και 30 χρόνια. Είναι στελέχη και ήταν απαραίτητη. Άλλος είναι γιατρός, άλλος είναι μεταλλιολόγος, ειδικός, ειδικευμένος στον ορυκτό πλούτο. Τους έβαλα απλά να τιμήσω το ότι 30 χρόνια με βοηθούν και με συμβολεύουν, άνευ ουδεμιάς αμοιβής. Αυτό. Και τους έβαλα και σε μη εκλογικές θέσεις, έτσι ώστε να μην θεωρηθεί έναντι των υπολείπων υποψηφίων ότι έκανα διακρίσεις. Καταλάβατε. Κύριε Πρόεδρε, έβαλε του Αχιλέα το εντάξει, μην μείνουμε άλλο εκεί. Εντάξει, νομίζω ναι, δώσατε τις εξηγήσεις. Δεν αντέχω άλλο να ακούω κακίες και να ακούω κακίες από αυτούς που έχουν πιει το αίμα της κοινωνίας 40 χρόνια. Δεν αντέχω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Λεβέντη, είστε υπέρ του μνημονίου. Πρέπει να τηρηθούν οι όροι του μνημονίου. Θα συνεργαζόσασταν. Υπέρ του μνημονίου είναι ο Τσίπρας και ο Μεϊμαράκης. Εσάς ρωτάω. Εγώ είμαι κατά του μνημονίου. Αντιμνημονιακός δηλαδή. Βέβαια. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αντιμνημονιακός γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει λεφτά αρκεί να κοπούν οι παθογένειες αυτές που σας περιέγραψα. Οι αργομιστίες, τα χρήματα των κομμάτων. Τα χρήματα των ΜΚΟ, να απολυθούν από τη Βουλή 1500 που είναι συγγενείς των βουλευτών, οι 12.000 αποσπασμένοι να γυρίσουν στις υπηρεσίες όπου οργανικά ανήκουν, να καταργηθούν οι διπλές και τριπλές συντάξεις, η πολυθεσία, οι πρόωρες συντάξεις, να καταργηθούν οι συντάξεις των πλουσίων. Υπάρχουν 80.000 Έλληνες που έχουν εισοδήματα πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα και παρά τα αυτά παίρνουν σύνταξη. Ενώ αν πάτε στην Αυστραλία τέτοιες συντάξεις δεν υπάρχουν των πλουσίων. Ο πλούσιος έχει να ζήσει. Γιατί να αφαιρεί και τα 1.800 ευρώ από το ΙΚΑ ή από οποιοδήποτε ταμείο. Μάλιστα. Λοιπόν αυτές οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν αγαπητέ. Άρα δηλαδή, δεν βλέπουμε. Ξέρετε, γιατί προσέφυγαν στα μνημόνια. Γιατί δεν ήθελαν να δεχθούν τους όρους της ατζέντα του Βασίλη Λεβέντη. Θέλαν να καλύψουν τη βρώμα τους. Αυτή είναι η βρώμα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Οι 330.000 συνταξιούχοι, οι πολυθεσίτες, οι πρόωροι συνταξιοδοτημένοι, όλοι αυτοί τρώνε, οι σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, υπουργών, αυτοί πίνουν το αίμα της Ελλάδας. Και προτιμήσαν να πάνε στην επετεία και στα δανεικά και στα μνημόνια, παρά να αφαιρέσουν από την ελίτ που δημιούργησαν τα βολέματά της. Καταλάβατε? Άρα δηλαδή δεν πρόκειται... Ο μόνος αντιμνημονιακός είναι ο Λεβέντης, γιατί θα προχωρήσει αυτοκάθαρση και η χώρα θα αναπνεύσει, θα σηκωθεί όρθια. Οι εκτιμήσεις μέχρι τώρα μέσω των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η Ένωση Κεντρών θα είναι στη Βουλή. Άρα δηλαδή... Ελπίζουμε και τρίτο κόμμα να είναι, όχι μόνο να είμαστε στη Βουλή με ένα 4-5 που μας παρουσιάζουν. Έχετε και προσδοκίες τέτοιες. Εμείς έχουμε δημοσκόπηση ήδη για 7,1 από σοβαρή εταιρεία Πανελληνίως. Μάλιστα. Και ξέρουμε ότι όλοι οι νομοί της Βόρειας Ελλάδας με πρώτη τη Θεσσαλονίκη θα δώσουν ποσοστό που εγγύζει το 20%. Τώρα πώς το εξηγείτε αυτό στη Βόρεια Ελλάδα να παίρνετε τέτοια ποσοστά? Γιατί η Βόρεια Ελλάδα μέσω του Facebook και του ίντερνετ είδε ότι είχα βγει εύστοχο σε όλες μου τις προβλέψεις, είδε και την αδικία που τα κανάλια στηρίζουν όλο το Θοδωράκη επειδή είναι του Μπόμπολα, στηρίζουν όλο τους ίδιους και τους ίδιους, και η Θεσσαλονίκη την αδικία δεν την αντέχει, δεν την ευνοεί. Είδαν δηλαδή ένα παιδί τίμιο που μάχεται και είδαν όλους τους άλλους να κάνουν πασαρέλα στα κανάλια της διαπλοκής. Και δεν το συγχωρεί αυτό η Βόρεια Ελλάδα. Η Νότια το συγχωρεί δηλαδή λέτε. Η Νότια ζούσε μέχρι πρότινος τουλάχιστον στο ρυθμό του χρήματος και των δημοσκοπήσεων. Και γι' αυτό δεν ψήφισε το Γενάρη. Άρα δηλαδή με τα λεγόμενά σας... Τώρα θα ψηφίσει και η Νότια. Μην ανησυχείτε, γιατί ο κόσμος είναι παντού καλός. Απλά νομίζαν ότι είναι χαμένη ψήφος το Γενάρη. Και δεν ψηφίσανε την Ένωση Κεντρών. Άρα δηλαδή σύμφωνα με τα λεγόμενά σας κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να σας δούμε σε μια ευρύτερη λοιπόν συγκυβέρνηση? Όχι, εγώ θα δώσω ψήφο αν εφαρμόζουν τα 9 σημεία. Έχω δηλώσει ότι εμείς δεν είμαστε Χρυσή Αυγή ή Κουκουέ να λέμε όχι. Εμείς είμαστε άνθρωποι διατεθειμένοι να
στηρίξουμε, να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη. Άρα μπορεί να συμμετέχετε και όλο στο κυβερνητικό σχήμα, αν συμμετέχετε. Όχι, να και συμμετέχουμε δεν θέλουμε με ανθρώπους που... Ναι, δεν θέλουμε γιατί είναι λερωμένοι άνθρωποι. Το μόνο χάρη της αλλά θα τους δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Θα δώσουμε ψήφο όχι σε αυτούς, όχι σε αυτούς, για να αποκτήσει ο τόπος κυβέρνηση, κύριε Κόλλια. Κολλιός. Ναι, κύριε Κόλλια, καταλάβατε. Ναι. Καμιά φορά κάνουμε στην πολιτική την καρδιά μας πέτρα, ναι, για να μην ξαναπηγαίνουμε σε εκλογές, για να μην υπάρχει αστάθεια. Μάλιστα. Σεβόμενοι το λαό, είμαστε ένωση κεντρών. Δεν είμαστε χούντες, ούτε αριστεροί. Ένσταση. Ναι, λέει πόσο κύριος Λεβέντης είναι αντιμνημονιακός, αφού αποκάλεσε το 62% του δημοψηφίσματος αυτούς που ψήφισαν όχι λιγούρια. Κάνατε αυτά κάτι τέτοιο. Αυτά είναι οι λυθιότητες που περιφέρονται στο διαδίκτυο. Mm. Όπως και το άλλο ότι σε δύο μήνες, ναι, θα βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Πιστεύετε τέτοιες ασυναρτησίες? Όχι σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, βλέπω δηλαδή εκεί ανακυκλώνετε τις ηλικιότητες που γράφουν αυτοί οι εχθροί μου. Εγώ δεν ανακυκλώνω είναι, τίποτα απολύτως, σας τα θέτω. Είναι δυνατόν εγώ να είπα λιγούρια το 62%? Λέω και εγώ. Εγώ είμαι γιος εργάτη. Ναι. Είμαι και εγώ λιγούρι. Δεν είμαι το καλονιόν του με. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν... Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ελάτε. Μα γι' αυτό σας λέω. Περιφέρονται ανακριβείς δηλώσεις. Οι εκτιμήσεις... Και δεν θέλω εσείς να τις ανακυκλώνετε. Προσέξτε κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Θα τις ανακύκλωνα, ναι, εν τη απουσία σας. Από τη στιγμή που είστε παρόν, σας τα θέτω και εσείς το διαψεύδετε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι ανακύκλωση αυτό. Είπαν εκτός αυτού, εκτός του ότι είπα λιγούριδες του όχι του δημοψηφίσματος, λένε επίσης ότι είπα σε δύο μήνες το είδα. Τη χώρα από το μνημόνιο. Το είδα και αυτό, το είδα. Εδώ υπάρχει αλητεία. Αλητεία πλέον υπάρχει. Λοιπόν, η δήλωσή μου είναι ότι αν τηρηθεί η ατζέντα της Ένωσης Κεντρών με τις μεταρρυθμίσεις αυτοκάθαρσης του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα που είναι ρυπαρός και απορροφά τα πάντα στην Ελλάδα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας έχει πληρώσει βαρύ το πλήγμα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Λοιπόν, ο δημόσιος έχει μείνει άθικτος. Κλείνοντας, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παραλαμβάνω λίγο να το ολοκληρώσω αυτό, παρακαλώ, είναι ουσιώδες. Εάν τηρηθεί η ατζέντα των δικών μας μεταρρυθμίσεων και αντικαταστήσουν τις ηλίθιες μεταρρυθμίσεις που έχει βάλει ο Τσίπρας στο Μνημόνιο 3, τότε η χώρα σε δύο μήνες θα αναπνεύσει, αυτό είπα, και δεν θα χρειάζεται να έρχονται ούτε Γερμανοί ούτε τίποτα, αν δουν μια κυβέρνηση που κάνει μεταρρυθμίσεις και δεν κοροϊδεύει, δεν υποκρίνεται. Mm-hmm. Και το 2017 μπορεί να έχουμε 3% πλεόνασμα και να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Αυτές είναι οι κουβέντες μου και όχι οι λυθιότητες ότι σε δύο μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από τα μνημόνια για να με παρουσιάσουν ως εθεροβάμανα. Λοιπόν, κάνουν ό,τι μπορούν για να με πλήξουν, αλλά να ξέρουν ότι επειδή χρησιμοποιούν ανέντιμους τρόπους, ο λαός θυμώνει ακόμη περισσότερο και φανατίζεται υπέρ της Ένωσης Κεντρών, κύριε Κολλιέ μου. Κύριε Πρόεδρε, μπαίνοντας και μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία για την Κυριακή των εκλογών, εκτιμάτε ή μάλλον θέλω την εκτίμησή σας, ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, πιστεύετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Με 5-6 μονάδες διαφορά. Α, και 5-6 μονάδες διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν είναι ισοπαλία. Το παρουσιάζουν ως ισοπαλία για να δημιουργήσουν πόλωση, ώστε να μπορεί η Νέα Δημοκρατία να εξοντώσει τη Χρυσή Αυγή, να της αφαιρέσει ψήφους, και ο ΣΥΡΙΖΑ να εξοντώσει το Λαφαζάνη, να τον κόψει, να μην μπει στη Βουλή ο Λαφαζάνης. Καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι τεχνίες αυτή η καταγραφή του δημοψηφίσματος για να αφαιρέσουν ψήφους από τα μικρότερα κόμματα. Από τα συγγενικά κόμματα, γιατί εμάς δεν αφαιρούν τη μία ψήφο στην Ένωση Κεντρών, γιατί εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξει η Ελλάδα. Και εμείς θυμόμαστε ποια ήταν η Νέα Δημοκρατία προεξαμήνου. Είδαμε και τον ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε 5 χρόνια που βγάζει από τα μνημόνια τι κολοτούμπα έκανε. Εμείς στην Ένωση Κεντρών έχουμε τελειώσει με αυτούς, με τη σαπίλα. Έχουμε αποφασίσει να τους τιμωρήσουμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σαπίλα. Ασφαλώς απειλά, σας το περιέγραψα. Όταν έχει το ρουμπάτι του Κοσκοντά τον εκδότη, στην ΕΕΠ, ο Τσίπρας τι είναι? Του Κοσκοντά τον εκδότη έχει, το ανέχεστε εσείς εκεί πάνω. Εμείς ο Κοσκοντάς τώρα, ναι, δεν είχε βάλει το ρουμπάτι εκδότη, mm-hmm, ή δεν το θυμόσαστε?
στην εφημερίδα 24 ώρες. Πώς δεν το θυμόμαστε, είναι δυνατόν να μην τα θυμόμαστε αυτά. Τι σας είμαστε. Αρέσει λοιπόν που ο Τσίπρας έβαλε στην πιο έμπιστη θέση διοικητή της ΕΥΠ το Ρουμπάτι. Σας αρέσει εκεί πάνω, ψηφίστε λοιπόν Τσίπρα. Γιατί το λέτε αυτό τώρα κύριε Πρόεδρε? Γιατί το λέτε έτσι? Όλο για τον Τσίπρα. Σας γιατί αρέσει. Λέω για τον Τσίπρα, αφού σας είπα ο Τσίπρας δεν είναι ο Τσίπρας. Όχι, ρώτησα. Λέω είναι στο Σάπιο πλέον είναι ονομασία, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας είναι η νέα ονομασία του βρωμερού κρατικοδίαιτου ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι. Μάλιστα. Δεν είναι ο Τσίπρας, προς Θεού τώρα. Και έλεγε ότι θα πειράξει τους εκδότες και έβαλε νόμο. Όποιος δώσει τα περισσότερα. Μα ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ο Βαρδίνο Γιάννης, ο Μπόμπολας? Αυτοί θα δώσουν τα περισσότερα, κύριε Κολέ μου. Εμείς θα τα δώσουμε. Έτσι κυνηγάει τη διαπλοκή ο Τσίπρας. Λοιπόν, τούτη είναι η πιο χουντική έκδοση της αριστεράς. Δεν υπάρχει πιο χουντική έκδοση. Κυνηγάει τη διαπλοκή και τους λέει, όποιος δώσει στη συχνότητα 10.000 ευρώ παραπάνω, πήρε την άδεια. Για τα κανάλια. Σε παρακαλώ τώρα, αφού είσαι άνθρωπος των καναλιών, ξέρεις τι αλήθεια υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, έξω από τα δόντια τα λέτε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Σας, εγώ σας αγαπάω. Μπορεί να λέω μια σκληρή κουβέντα, αλλά μέσα στην καρδιά μου είναι μάλαμα και είναι βελούδινη και ανέχομαι τα πάντα και δέχομαι τα πάντα. Το μόνο που θέλω είναι η νεολαία μας. Για αυτήν υπάρχω. Εγώ έγινα 63 ετών για την νεολαία. Τα οράματά της να μην πάνε χαμένα. Γιατί της δικιάς μου γενιάς προδόθηκαν τα οράματα, κύριε Κολέ μου. Θέλω να μην προδοθούν και των παιδιών μας τα όνειρα. Τώρα μια γι' αυτό κύριε. Υπάρχω. Γι' αυτό συνεχίζει ο Λεβέντης. Αυτό έδινε τη δύναμη να είμαι εδώ στο προσκήνιο. Με ρωτούν πώς άντεξα 30 χρόνια που με είχαν στα ζήτητα. Ναι. Είχα το ένστικτο ότι θα έρθει αυτή η ώρα. Για τα οράματα της νεολαίας άντεξα, για τίποτα άλλο. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε. Για τον εαυτό μου δεν προσδοκώ τίποτε. Εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία με τον κύριο Μημαράκη τι είπατε? Του είπα του Μημαράκη, κουβεντιάζαμε εκεί, μου έλεγε διάφορα. Ήταν, είχε ένα καραχάλαιο εκτιμητή που μου έλεγε ότι θα βγει πρώτος σε Μημαράκη. Του λέω τη νύχτα των εκλογών θα ζεματιστείτε. Αχα. Μη λέτε, λέω, τέτοιες ανοησίες. Εγώ το είπα του Καραχάλιου. Είχε ένα Καραχάλιο, ξέρετε, ένα γνωστό Καραχάλιο. Ναι, συνεργάτης εκεί, συνεργάτης. Ναι, ναι, ο Καραχάλιος, ναι, ναι. Μου έλεγε ότι έχει δημοσκόπηση ότι προηγείται ο Μημαράκης. Ναι. Του λέω όνειρα θερινής νυχτός. Και στο τέλος μιλήσαμε πάλι, κάτσαμε λίγο όταν τέλει, φτάσαμε στην Αθήνα. Mm-hmm. Και του είπα, αφού δεν έπεσε το αεροπλάνο, συνεχίζουμε. Κύριε, φιλική συζήτηση είχαμε με Μημαράκη, είναι παλιός μου φίλος. Απλά διαφέρουν οι ιδεολογίες μας, αυτό τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε. Να πιούμε ένα κρασί μπορούμε. Να είστε γερός, να είστε γερός. Καλή επιτυχία. Από την Ένωση Κεντρών σε όλη την περιοχή σας την αγάπη μου. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε και από εβδομάδα μετά την νίκη. Θα είναι μεγάλη νίκη της Ένωσης Κεντρών. Ένας άνθρωπος 30 χρόνια στο περιθώριο τον βάζει ειδικά η Μακεδονία στο προσκήνιο ξανά. Αυτό δεν είναι νίκη, αυτό θα είναι και φαινόμενο πανευρωπαϊκό. Λοιπόν, καλώς και καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλημέρα, Πρόεδρε. Καλή επιτυχία. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Στάθη.